Στον απόϊχο των χθεσινών επεισοδίων στην Πτολεμαϊδα, έξω από τον χώρο ημερίδας με ομιλητές τους Υπουργούς Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, ξεσπά νέα κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για την απολιγνητοποίηση της ΔΕΗ. Για κροκοδίλια δάκρυα και υποκριτική στάση στο ζήτημα της απόσυρσης των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κωστής Χατζηδάκης. Η προσπάθεια θα είναι, ανεξαρτήτως όλων αυτών, η ΔΕΗ να γίνει μια κερδοφόρα επιχείρηση και έχει παρουσιαστεί προς αυτή την κατεύθυνση ένα business plan που πάει μέχρι το 2024. Δρυμία επίθεση στην Κουμουνδούρου εξαπέλυσε και ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφερόμενος στη χθεσινή εκδήλωση στην Πτολεμαϊδα. Κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι τοπικοί του βουλευτές κατήγγυλαν τον Πρωθυπουργό για την απολιγνητοποίηση. Οι οικολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με την υπεράσπιση του λιγνίτη. Ψέμα η κλιματική αλλαγή. Να αποσύρει τα σχέδιά του για τη ΔΕΗ καλούν με κοινή δήλωσή του στον Πρωθυπουργό οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης προχωρά σε ένα αναπτυξιακό και κοινωνικό έγκλημα στη Δυτική Μακεδονία, χωρίς μελέτη για την ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή. Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου και προσωπικό στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κατάργηση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ και η εξυγίανση της επιχείρησης.